Οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε τώρα με τη σύνδεση της Τουρκίας με τα ελληνικά τα νησιά είναι ότι πάμε για άνοιγμα πλέον. Περιμένουμε το τελευταίο ΦΕΚ, το οποίο θα είναι και το διευκρινιστικό για το πώς θα λειτουργεί όλη η διαδικασία εισόδου-εξόδου για αυτούς που θα έρχονται και θα πηγαίνουν στην Τουρκία. 3/15 του μηνός έκανε η Τουρκία όλο ένα δοκιμαστικό από τσεσμένο προσχείο με κοινό επιβατών. Ήταν τα πληρώματα και κάποια μέλη της εταιρείας. Πιο πολύ για να δουν τη διαδικασία και να έχουν ήδη μια άποψη. Πιστεύω ότι ίσως να γίνει και από εδώ, ίσως όχι, θα το δούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι να βγει το τελευταίο ΦΕΚ που πιθανώς θα βγει 21 Φεβρουαρίου, το οποίο θα διευκρινίσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά διαδικασία εισόδου-εξόδου από και προς την Τουρκία. Αυτό που γνωρίζουμε γενικά είναι ότι θα μπορούν να έρχονται και εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι με πιστοποιητικό PCR test 72 ώρων ή rapid test 24 ώρων. Θα είναι υποχρεωτικό για όλους, και για τους Τούρκους επισκέπτες που έρχονται και για τους Έλληνες που θα πηγαίνουν και θα γυρνάνε πίσω, να κάνουν το γνωστό PLF. Είναι η πλατφόρμα που μπαίνει στο gov.gr και περνάς κάποια στοιχεία που φοράνε το ταξίδι, και με αυτό εωδή, γιατί από ό,τι βλέπουμε στο ΦΕΚ θα είναι και εωδή στο λιμάνι για να κάνει κάποιους ελέγχους όπου απαιτείται και σε αυτούς που πρέπει. Και να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργεί όλο αυτό, γιατί μπαίνουν καινούργια δεδομένα. Θεωρώ ότι θα αυξηθεί και ο χρόνος που θα χρειάζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου, άρα ίσως να μπουν κάποια χρονικά όρια στο πότε πιο νωρίς θα πρέπει να έρχεται ο επιβάτης για να ταξιδέψει. Αυτό που ξέραν κάποιοι τις τελευταίες στιγμές, να πάμε μισή ώρα πριν, μάλλον το ξεχνάμε, γιατί δεν θα προλαβαίνει να πει στο καραβάκι. Θα δούμε τώρα τι ζητάει και η Τουρκία, βέβαια, για αυτούς από πού θα πηγαίνουν από την Ελλάδα προς Τουρκία. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, γιατί όλα αυτά αυξάνουν και το κόστος. Ήδη έχουμε θέμα με τα καύσιμα, άρα να περιμένουν όλοι μια αύξηση της τιμής του εισιτηρίου πλέον. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε στα επίπεδα του 19 που λειτουργούσε η γραμμή. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα όμως και πόσο θα πάει, δεν γνωρίζω, ότι είμαστε στη μέση των συζητήσεων για το θέμα αυτό. Περιμένουν και εταιρείες να δουν ολοκληρωμένα τις προϋποθέσεις που θα ζητήσουν, γιατί και αυτά ίσως να ανεβάσουν το κόστος, τι θα διστάει κάθε χώρα, και από εκεί πέρα θα γίνουν ξανά και άλλες ανακοινώσεις. Το πάγωμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με την Τουρκία έγινε με το αρχές του 20, μάλλον τέλος του 19, γιατί τότε τέλειωσε και η σεζόν, είχε ελάχιστα καραβάκια. Νομίζω ότι αρχές του 20, κοντά το πριν ξεκινήσει το COVID, που είχαμε και το κλείσιμο των συνόρων γενικά, από τότε έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία, και το μόνο που γινόταν ήταν όταν υπήρχαν εμπορεύματα. Καμιά φορά έχουμε δει να έρχονται κάποια καραβάκια, αλλά φέρουν μόνο εμπόρευμα, όχι επιβάτες. Τώρα το πότε θα ξεκινήσει η γραμμή είναι σχετικό, διότι οι εταιρείες περιμένουν το ΦΕΚ για να δουν, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι και ασύμφορο να ξεκινήσουν άμεσα. Εάν τα μέτρα είναι σφιχτά, που το περιμένουμε να είναι σφιχτά λόγω του COVID, και αν αυτό. Να δούμε και τα πρωτόκολλα, γιατί θα μπουν πρωτόκολλα σε πόσο επιβάτη θα μεταφέρει κάθε εταιρεία. Αν είναι 50%, πιθανώς θα μην του συμφέρει. Αν λίγο παραπάνω το δουν. Αν δουν ότι όλη η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και από εδώ και από τα τελωνία της Τουρκίας, και καταλαβαίνετε αυτοί που θα πηγαίνουν αυθημερών, τρώνε πάρα πολλές ώρες στους ελέγχους, ίσως και αυτό είναι ένα απογορευτικό που θα σημαίνει και μείωση της ροής. Πέρα τα οικονομικά κριτήρια βεβαίως που υπάρχουν, ειδικά από την Τουρκία. Άρα είναι πολλά πράγματα που θα πρέπει οι εταιρείες να τα βάλουν κάτω και να δουν αν τους συμφέρει να ξεκινήσουν άμεσα ή όχι. Θεωρώ ότι κανονικά με το που θα βγει το ΦΕΚ από τις 21 Φεβρουαρίου και μετά, τα πράγματα θα ανοίξουν και από εκεί πέρα θα με εταιρείες το πότε θα ξεκινήσει. Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Λέσβος νομίζω έχει κερδίσει από την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, ειδικά από το 2014 έως το 2017 μιλάγαμε για 30-45.000 επισκέπτες ετησίως. Ακόμα και το χειμώνα είχαμε μια επισκεψιμότητα. Αυτό το είδαμε, ειδικά τώρα μας έλειψε, ειδικά τώρα που δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ χαμηλά τουριστικά σε όλα τα επίπεδα στο νησί, και από τα τσάρτερ και από τον ελληνικό τουρισμό. Πέρα από πέρυσι είχαμε μια μικρή αύξηση, άρα το κοινό της Τουρκίας φάνηκε. Βεβαίως κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, φοβούνται ότι λόγω της πτώσης της λίρας ότι θα υπάρξει μια μετακίνηση από εδώ προς την Τουρκία για αγορές. Αυτό θα το δούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει σαν τουριστικούς πράκτορες και των εταιριών
να φέρουμε τον κόσμο από την Τουρκία προς τα εδώ, να γίνουν τα πακέτα, να δουλέψουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μουσεία κτλ. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα δημιουργηθεί και πόσο ρεύμα από την Ελλάδα προς την Τουρκία για να πηγαίνουν για ψώνια, είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Θα δούμε και τι πλαφόν θα βάλει η ελληνική κυβέρνηση στα τελωνεία για το ύψος των αγορών που θα μπορούν να κάνουν αυτοί που θα πηγαίνουν, ή τι ακούγεται ότι θα πέσει το πλαφόν, δηλαδή τι χρήματα θα μπορούσε να μεταφέρεις ή τι ψώνια θα μπορούσε να κάνεις. Είναι και αυτό λίγο συζητήσουμε, οπότε ακούμε. Άρα να δούμε και εκεί τι μέτρα θα μπουν στο τελωνείο και τι ελέγχοι θα γίνονται. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι και το σωστό. Να αξιοποιηθούν όλες οι πύλες Σέγγεν. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις υπάρχουσες πύλες που είναι Μυτιλήνη και Πέτρας. Εάν προλάβουν και ετοιμάσουν το πλοομάρι, ακόμα καλύτερα να έχουμε και μια τρίτη πύλη εκεί, το οποίο συζητάμε πλέον για την νότια πλευρά και τις Τουρκίες, δηλαδή Φώκες Σμύρνη, μήπως ανοίξει μια γραμμή και προς τα εκεί. Δεν το συζητάμε, για αυτό το σκοπό κιόλας γίνεται η πύλη αυτή. Από εκεί πέρα θα δούμε. Αν προλάβουν και την ανοίξουν, εμείς θα προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε. Δεν περιμένουμε να έρθει ο όγκος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια προ-COVID. Σίγουρα όχι. Πρώτον, γιατί και τα μέτρα δεν θα βοηθήσουν από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς. Θα είναι σφιχτά λόγω COVID. Αλλά ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας να είναι τα οικονομικά κριτήρια, που η Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα σοβαρό οικονομικά. Αλλά η Τουρκία έχει ένα καλό, ας πούμε, ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι ευκατάστατοι. Είναι τα πράσινα διαβατήρια, τα οποία δεν χρειάζονται και θεώρηση βίζας, μπορούν να έρθουν απλά. Και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, έχουν τη δυνατότητα, παρόλο την κρίση την οικονομική που έχει η Τουρκία, μπορούν να ταξιδέψουν. Και πάντα ήταν μια καλή επιλογή για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είμαστε κοντά και υπάρχει αυτή η αμεσότητα με τα καραβάκια, να πηγαίνουν στα ελληνικά τα νησιά. Αυτό πιστεύουμε και αυτό εκεί στηριζόμαστε, γι' αυτό επιμένουμε και να ανοίξει γραμμή. Για αυτή την κατηγορία, ας το πούμε, πολιτών, αυτούς θέλουμε να τραβήξουμε. Δεν θα έχουμε αυτόν τον όγκο. Εγώ πιστεύω ρεαλιστικά, αν τα πράγματα πάνε καλά, να έχουμε γύρω 10-15, ίσως και 20.000 Τούρκους επισκέπτες. Αν πάμε εκεί, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα φανεί είναι πολύ νωρίς. Είναι 2 χρόνια τα οποία ήταν παγωμένα τα πράγματα με τις ακτοπλικές συνδέσεις. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και για μας τώρα είναι να μπαίνουμε λίγο, είναι λίγο άγνωστα τα νερά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Θα φανεί στην πορεία, αλλά και με συναδέλφους που μιλάμε από τα πέντε παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον το να έρθουν επισκέπτες από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη πριν 2 μέρες, τη Δευτέρα, στις 14 του μηνός. Είχε λίγο έκτακτο το χαρακτήρα. Εμείς θέλαμε λίγο να δούμε τις διαθέσεις του που έχει απέναντι στην Τούρκη αγορά, ίσως να χρειαστούν να γίνουν κάποιες κινήσεις αν όντως ανοίξει άμεσα. Ίσως πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Θέλουμε να δούμε τι διαθέσεις έχει, είπε ότι θέλει να βοηθήσει. Θα δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουμε, ίσως να γίνουν κάποιες συναντήσεις σε τέτοιο επίπεδο δήμου, περιφερειών κτλ. Και από εκεί πέρα, ό,τι άλλες διευκολύνσεις χρειαστούμε, ίσως με το λιμάνι, γιατί γίνονται και κάποια έργα, θέλουμε λίγο να επισκεφθούν, να γίνουν λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, έχουμε και τη βοήθεια από το Λιμνικό Ταμείο, νομίζω ότι όλα θα είναι στην ώρα τους έτοιμα. Και από εκεί πέρα συζητήσαμε και λίγο για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Αυτό που τόνισα στον κύριο Περιφερειάρχη είναι, και το λέμε και καιρό, ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά στο να αλλάξει αυτή η εικόνα του νησιού προς τα έξω, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει την σωστή εικόνα το τι επικρατεί στο νησί αυτή τη στιγμή, μετά προσωπικού που λέμε εμείς. Εκεί θέλει δουλειά, κάποιοι δεν έχουν πιστεί. Και οι εταιρείες είναι και λίγο διστακτικές, αυτές που ή θέλουν να μπουν για πρώτη φορά ή έχουν πάρα πολύ καιρό να προσεγγίσουν το νησί. Πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στην εικόνα του νησιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω το κατάλαβε. Τώρα από εκεί πέρα αυτό θέλει χρόνο και θέλουν και χρήματα, έτσι. Και πρέπει να βρεθούν και σωστοί άνθρωποι που θα δουλέψουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο.